Δήμαρχος Μήλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο κύριος Γεράσιμος Δαμουλάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τυχείο που συνεχίζει να βρίσκεται. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους συμπατριώτες μας, στους Κυκλαδίτες που μας ακούνε από ένα άλλο νησί, από τυχείο όπως είπατε, αλλά δεν πάβει να είναι Αιγαίο. Βέβαια, Αιγαίο, Αιγαίο και εκεί νευραλγική περιοχή θα έλεγα. Νιώσατε και το σεισμό, έτσι, εκεί πέρα, τον πολύ δυνατό σεισμό. Το νιώσαμε και το δυνατό σεισμό. Ναι. Ευτυχώς από ό,τι είδα ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Εκείνη την ώρα είμαστε στο διάλειμμα, ευτυχώς, τη συνεδρίαση. Είμαστε στο λιμάνι στην ουσία περισσότεροι. Ναι. Θεωρώ κανένα πρόβλημα και σήμερα το πρωί που υπήρχε πάλι άλλος ένας, ο οποίος ακούστηκε αρκετά εδώ. Πάλι κανείς δεν πανικοβλήθηκε. Ευτυχώς. Βέβαια στη Λέσβο είναι άλλη εικόνα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι. Και από ό,τι άκουσα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου στις ειδήσεις, ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα φταίμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι όπως για το κλίμα και άλλα. Έχουν χτίσει, λέει, πάνω στα ρέματα, έχουν σταματήσει τα νερά κάτω και δημιουργεί μια διαφορετική περιφορά εκεί το έδαφος. Κύριε Δαμουλάκη, σε ό,τι αφορά σε αυτό, δεν πιστεύω να μην τα γνωρίζετε αυτά και στις Κυκλάδες ότι συμβαίνουν. Το γνωρίζουμε. Εμείς στη Μήλο προσπαθούμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το εύχομαι. Επί των ημερών μου και το δείχνουμε. Ωραία. Γιατί είμαι σε ένα νησί που ξέρετε ότι έχει ενεργείες τέτοιες δυνάμεις, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το διατάφτα, πώς το εκλάβατε εσείς και αν βλέπετε αυτή η συνεδρίαση και όσα ζητούν από αυτή την επιτροπή, την πανευρωπαϊκή, θα έχει κάποια τύχη και στη χώρα μας. Τι πιστεύετε? Θα δοθούν περισσότεροι πόροι αυτοδιαχείριση στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θα σας πω το εξής. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει διεκδίκηση, και σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διεκδίκηση. Mm-hmm. Και εδώ πολύ σωστά ο πρόεδρος μας, ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Συμβουλίου εκεί, το βάζει πάρα πολύ σωστά και λέει ότι δεν είναι δυνατόν μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα να έχει, να μην την χάνει ακριβώς της ίδιας, των ίδιων χρηματοδοτήσεων και των ίδιων αδειοδοτήσεων και τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και από την κεντρική κυβέρνηση και από, και από την Ευρώπη, όπως όλες οι άλλες χώρες. Θεωρώ λοιπόν με τον τρόπο με τον οποίο το διεκδικούμε, μπορεί ο κόσμος, να το βάλω κάπως διαφορετικά, ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα το άλλο δευτερόλεπτο, δηλαδή το θεωρεί σαν ρεύμα. Να. Εδώ δεν μιλάμε για ρεύμα, εδώ μιλάμε με διεκδίκηση, με συγκεκριμένο στόχο, που λέμε σε αυτό το θέμα αυτό, σε εκείνο το θέμα εκείνο, στο άλλο θέμα το άλλο. Να μπορέσουμε να έχουμε μία ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση με φόρους, με ένα και μοναδικό σκοπό, να έχουν καλύτερες μέρες οι δημότες μας και ιδιαίτερα μιλάμε και για τα νησιά, οι νησιώτες οι οποίοι τελικά βρισκόμαστε σε μία... Το μειονέκτημα δηλαδή της νησιωτικότητας, αν κάποιοι μπορούν να το κλάβουν έτσι επειδή δεν έχουμε όλες τις υποδομές, να γίνει πλεονέκτημα προς όφελος των δημοτών. Ένα αυτό θέμα που έπρεπε να έχει γίνει αμνημονεύτων ετών, θα έλεγε κανείς. Έπρεπε να έχει γίνει. Έτσι. Ποτέ όμως από ό,τι αντιλαμβάνεται δεν είναι αργά. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά καιρούς διάφορα πράγματα και μεταφέρουν αυτά τα οποία έχουν δει ότι έχουν δημιουργήσει θέμα ή έχουν ως όραμα. Ναι. Όπως βλέπετε το θέμα της Αφροδίτης της Μήλου υπάρχει εδώ και 200 χρόνια. Κανείς δεν το έχει ξεκινήσει, το ξεκίνησα εγώ. Ναι. Εντάξει, και θέλετε να γυρίσει πίσω στον τόπο να της. Να την επαναπατρίσουμε. Ναι. Επαναπατρισμό. Μιλάω όχι γυρίσουμε, επαναπατρίσουμε. Σωστά. Και πείτε μας και τη δράση που έχετε αναπτύξει από την περασμένη Κυριακή με ημέρα ορόσημο την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μήλο για τον εορτασμό των κατακομβών. Είχαμε τον εορτασμό των κατακομβών σε συνεργασία με την εκκλησία μας της Μήλου και τον σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας της Σύρου,
τον κύριο Κυριοδωρόθερο το δεύτερο. Mm-hmm. Είχαμε καλέσει την αυτοεξοχώτηση στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, διότι ήταν το τελευταίο νόμο που έκανε σαν υπουργός εσωτερικών να ονομάσει τη Μήλο Ιερό Νησί μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Mm-hmm. Κάναμε λαμπρές εκδηλώσεις και είχα βάλει ως ορόσημο ότι την ημέρα εκείνη θα ξεκινήσει η συγκέντρωση του 1 εκατομμυρίου υπογραφών, προκειμένου να φτιάξουμε στο τέλος το κείμενο, να το υπογράψουν υψηλοί ιστάμενα στην ιεραρχία του κράτους μας άτομα, προκειμένου να διεκδικήσουμε τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης. Για δώστε μας πού μπορούν να ψηφίσουν υπέρ του επαναπατρισμού της Αφροδίτης της Μήλου. Είναι www.takeaphrodite, το Aphrodite όμως με PH, όχι με V, ναι. home.gr. Μάλιστα. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι μαζί, πριν λίγο έδωσε συνέντευξη στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το βλέπουν όλοι πολύ σημαντικό, και το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό το οποίο έχει άμεση σύνδεση με το πρώτο θέμα που μου είπατε, ότι βλέπουν ότι τελικά η μικρή Ελλάδα, η Ελλάδα την οποία την έχουν βάλει στην άκρη σε την Ελλάδα της κρίσης, μπορεί να έχει στα οικονομικά πιθανό να μην τα πηγαίνουμε καλά. Βάζω το πιθανόν γιατί κάποιοι άλλοι τα διαχειρίζονται. Ναι, ναι. Αλλά οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα προς συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτό αυτή λοιπόν την προσπάθεια. Mm-hmm. Θέλουμε το κυκλαδονήσι. Τα κυκλοδονήσια μάλλον, αλλά και το κυκλαδονήσι του Αιγαίου, την Άξο, να μας συμπαρασταθεί, και εμείς σε οποιοδήποτε άλλο θέμα είμαστε κοντά, το ξέρετε άλλωστε, σαν Δήμος Μήλου και σαν Κεντρική Ένωση Δήμων. Θα πιάνουμε όλα τα θέματα, βοηθάει ένας τον άλλον. Είναι σίγουρο ότι η Αφροδίτη της Μήλου θα υποστηριχθεί όσον αφορά τον επαναπατριστή από όλα τα κυκλαδονήσια, από όλη τη χώρα. Αυτό δεν το συζητώ και δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα σας πω και τα άλλο. Έχω κάνει ένα κύκλο επαφών με όλα τα κόμματα πλην της εισαυγής, οι οποίοι όλοι το έχουν δει με ενθουσιασμό, και το πιο σπουδαίο είναι ότι οι Ευρωπαίοι, ακούστε, όχι οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι τελικά θα είναι αυτοί που θα πάρουν τελική απόφαση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, διότι θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και όχι σε Επιτροπή, διότι θα πας σε Επιτροπή δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα. Ναι, ναι. Ενώ η Ολομέλεια υποχρεούται να μιλήσει για τις οδηγίες οι οποίες είναι υπέρ της Ελλάδας, διότι είναι ξεκάθαρο, τα αρχεία μας δεν μπορεί κανείς ούτε να τα αγοράσει ούτε να τα πουλήσει. Mm-hmm. Έχουν πατρίδα και είναι συγκεκριμένες ποιες είναι οι πατρίδες από που ξεκίνησε και που ανήκουν. Αυτό θα γίνει Δήμαρχε μετά από τη συλλογή των υπογραφών. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό. Ναι. Και έχω θέση να σας πω και τα άλλο, όπως είπα, δεν είναι όλα ένα κουμπί να ανάψει το ρεύμα ή μια βρύση να τρέξει το νερό. Είναι ιστορική ημερομηνία, 8 Τετάρτου του 20, που συγκρίνει 200 χρόνια από την έβρεσή της, που πραγματικά θα εστιάσω να βρίσκεται στη Μήλο. Α, πάρα πολύ. Μακάρι, το ευχόμαστε πραγματικά και νομίζω ότι όλοι θα συμβάλλουμε. www.takeaphroditehome.gr, το Aphrodite με PH γραμμένο. Μπείτε όλοι να ψηφίσετε υπέρ του επαναπατρισμού της Αφροδίτης της Μήλου, που κοσμεί αυτή τη στιγμή το Λούβρο των Παρισίων. Το Λούβρο. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο να κοσμεί το καινούριο χώρο τον οποίο φτιάχνουμε. Το έχουμε ονομάσει έτσι απλά πεζά το σπίτι της Αφροδίτης, ένα κτίριο το οποίο χτίζεται με ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη Μήλο, μάλλον να ανακαινίζεται το σχολείο των Θηλαίων, ιστορικό κτίριο. Πάμε προς την ολοκλήρωση προκειμένου να μπορεί να κοσμεί και να κοσμεί την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι πλέον μηλιακό, είναι εθνικό το θέμα. Μάλιστα. Το ευχόμαστε ολόψυχα και εμείς τουλάχιστον, πιστεύω, όλοι οι Κυκλαδίτες αλλά και όλοι οι Έλληνες θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Κύριε Δαμουλάκη, θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα, και επειδή μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις, δύο θέματα έχω ακόμα να σας θέσω. Είχαμε μία καταγγελία, να το πω, αναφορά από τον βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Σιρμαλένιο, ο οποίος σας μένθει ότι δεν τηρήσατε, όχι μόνο δεν τηρήσατε, αλλά παραβιάσατε κατάφορα το εθιμοτυπικό του πρωτοκόλλου,
όσον αφορά την αντιμετώπιση σας προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ο κύριος Ιρμαλένιος ότι δεν καλέσατε στο γεύμα προς τιμήν του Προέδρου τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρευρέθηκαν και ότι τελευταία στιγμή προσκαλέσατε τον κύριο Αντώνη Συρίγο και ισχυριστήκατε ότι αγνοούσα την παρουσία του ως εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής στις εκδηλώσεις. Επίσης, ότι δεν αναγγείλατε την παρουσία των βουλευτών γενικότερα στις εκδήλωσεις και επίσης ότι δεν αποστείλατε προσωπικές προσκλήσεις για τη συμμετοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε εορταστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι το πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι απαντάτε? Στέλνω ένα μήνυμα στον κύριο Σιρμαλένιο και στο σύν αυτούς. Ο Δήμαρχος υποχρεούται να εφαρμόζει κατά γράμμα τις αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου έχει πάρει απόφαση και έχει αποκαλέσει ανεπιθύμητο στο νησί της Μήλου όλους όσους ψήφισαν την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά μας. Μία απόφαση η οποία είναι ενισχύ και με υποχρεώνει η απόφαση αυτή να μην καλώ κανένα από όλους αυτούς οι οποίοι κάνανε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Μέσα σε αυτούς λοιπόν είναι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε ο κύριος Ιρμαλένιος να το γνωρίζει και να γνωρίζει και πρέπει να μάθει τι καταστροφή έχει κάνει στα νησιά μας, μήπως κάποια στιγμή δεν σηκώσει το χέρι του και πει ναι σε όλα και σηκώσει το ανάστημά του και πει εν πάση περιπτώσει ως εδώ. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ καλό μάθημα να μάθει ο κύριος Ιρμαλένιος. Όσον αφορά τον κύριο Υφυπουργό που ήταν μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την εξοχότητα του πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Σαντορίνιο, είπα ότι εφόσον ο πρόεδρος φέρνει μαζί του κάποιον και είναι καλεσμένος από εμάς, είναι και αυτός καλοδεχούμενος, για να το ξεκαθαρίσω. Μάλιστα. Όσο αφορά τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είναι, εγώ στη Μήλο, αν μου πείτε ποιος είναι, χοντρικά εκεί τον είδα. Ναι. Τον έχω δει και εγώ από τα μέσα. Ναι, ναι. Και στέλνω ένα άλλο μήνυμα, ότι οι βουλευτές δεν βγαίνουν μόνο για να λένε ναι. Βλέπουν και τα πραγματικά προβλήματα και πάνω στα πραγματικά προβλήματα βοηθάνε τα νησιά. Μάλιστα. Και μου είπανε λοιπόν ότι είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Εγώ δεν έχω καλέσει κανένα, να ξέρετε, από καμία Βουλή και από κανένα κόμμα. Είχα καλέσει μόνο την αυτή οξοκότητα του πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Σεβασμιότατος μπορεί να είχε καλέσει και όλοι οι δικοί του ήταν welcome και όταν μου είπανε, ενώ βρισκόμουν ήδη στο βήμα, ότι εκπροσωπεί τη Βουλή μετά από πρόσκληση του Σεβασμιότατου ο κύριος Συρίγος, είπα ότι ο κύριος Συρίγος, εφόσον είναι έτσι, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, μπορεί να έρθει στο επίσημο τραπέζι. Μάλιστα. Ναι, συνειδητά δεν καλέστηκε ο κύριος Ιρμαλένιος και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις καταστροφές που έχουν κάνει στα νησιά μας. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και να μάθει ο κύριος Ιρμαλένιος ότι όταν πιστεύει σε κάτι, ανάλογα με τη θέση που είναι, δεν μπορεί να αλλάζει. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά να με κοροϊδεύει στην προηγούμενη χρονιά, όταν κατεβαίναμε στις κατακόμβες μαζί με τον έπαρχο, να λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την αύξηση του ΦΠΑ. Και έτρεξε και το ψήφισε. Και όταν προχτές έπρεπε να μας καταστρέψει, έτρεξε και ψήφισε. Και ως έργο του παρουσίασε, το θυμάστε και στο σταθμό σας μπορεί να το είπε, ότι κινεί όλες τις διαδικασίες να κυνηγάει τους δημάρχους στα νησιά των Κυκλάδων. Όταν δεν έχει την ικανότητα να κάνει το παραμικρό. Ναι, το λέω δημόσια. Και θα δείτε την επιστολή μου όταν γυρίσω στη Μήλο τι έχει να γίνει. Μάλιστα. Πρέπει εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν ότι δεν πήγαν εκεί να βολευτούν, πήγαν εκεί για να παίρνουν αποφάσεις υπέρ του κόσμου. Αυτό που κάνουμε εμείς καθημερινά οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα στο δημότη. Αυτό βέβαια που λέτε, αυτό που λέτε ισχύει σχεδόν για όλους, έτσι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Ακούστε μου όμως να σας πω κάτι. Σε κάποιους πέφτει ο κλήρος. Και εμένα κάποια στιγμή, θα σας πω κάτι, έρχονται διάφορα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκαλώ λοιπόν οποιοδήποτε να μου πει αν πήρα μία απόφαση κατά των κατοίκων της Μήλου. Ξέρετε πόσο εύκολα είναι όταν έρχονται τα τέλη, όταν βρήκα μία τιμή του νερού, να αγοράζω 2,5 και να πουλάω 1,5, την άλλη στιγμή να την ανεβάσω. Όχι, εγώ κατάφερα την εταιρεία να το κατεβάσει το νερό στο 1,5. Μάλιστα.
Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι, σωστό αυτό που να, λέτε. Να μην πηγαίνουμε με τα συμφέροντα, να πηγαίνουμε αντίθετα σε συμφέροντα για όφελος των δημοτών και των νησιωτών. Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν και το τελευταίο θέμα που σαφώς και είναι της επικαιρότητας. Γιατί 51 Δήμοι Δήμαρχε, μεταξύ των οποίων όπως αναφέρεται σε επιστολή... και της Μήλου σχετικά δεν με είναι το... στους δασικούς κάρτες. Ακριβώς, με το κτηματολόγιο. Ένα λεπτό όμως να πω μία κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος. Υπήρξε λοιπόν μία επιστολή του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυρίου Σοκράτη Φάμελου πριν από λίγες μόλις μέρες προς τους δημάρχους, προς τους ΟΤΑ να το πω πιο γενικά, την οποία απέστειλε με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων από τους ΟΤΑ στο κτηματολόγιο και στην οποία επισημενόταν ότι το 42% των Δήμων, 42,5% για την ακρίβεια, δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες νομοθετημένες εδώ και ένα χρόνο υποχρεώσεις τους για το έργο των δασικών χαρτών. Μεταξύ αυτών 5 Δήμοι στις Κυκλάδες είναι ο Δήμος Κιμόλου, ο Δήμος Μήλου, ο Δήμος Μικόνου, ο Δήμος Ύφνου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο οποίος και απάντησε χθες και είπε ότι εκκρεμεί ένα τυπικό ζήτημα, αλλά στην ουσία όλα υπάρχουν, γιατί εκεί μπήκε θέμα ότι δεν έχουν προσδιοριστεί τα όρια οικισμών, κάποιων οικισμών. Σεις τι απαντάτε, Δήμαρχε? Μάλιστα. Ήρθε κύριος αναπληρωτής υπουργός και την Ένωση Δήμων και του είπατε εξής, ότι το θέμα των δασικών χαρτών είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα, αλλά έπρεπε να έχουν λάβει υπόψη τους ότι ο συγχωρεμένος και αείμνηστος βουλευτής Κυκλάδων, ο Γιάννης Οφωματάς, όταν ήταν βουλευτής και εγώ ήμουν νοματιακός σύμβουλος και ο δήμαρχος Νάξου, ο Μανώλης ο Μαργαρίτης, βάλαμε ένα θέμα για τις Κυκλάδες, ότι δεν υπάρχει το επράμενο δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου, διότι οι Κυκλάδες δεν είχαν την ίδια συμπεριφορά απέναντι με την τουρκοκρατία όσον αφορά τις περιοχές της Ελλάδος που ελευθερώθηκαν και εδώ δεν υπήρχαν δάση. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Δεύτερον, ρώτησα στη Μήλο τη διεύθυνση της Πολοδομίας, που έχω μισό άνθρωπο για 4 νησιά, γι' αυτό είναι και η Σύμνος μέσα, γι' αυτό είναι και η Κύμολος μέσα. Πού να κάνει, ένας άνθρωπος είναι. Μάλιστα. Γιατί δεν στείλανε τα χαρτιά? Μου είπαν ότι δεν ξέρουν ούτε πώς είναι οι οικισμοί, ούτε τι ακριβώς συμβαίνει. Με αυτή λοιπόν τη λογική, λέμε, στείλτε μας υπαλλήλους, κύριε ελληνικό κράτος, προκειμένου ο ένας αυτός υπάλληλος που υπάρχει, μήπως έχει ένα δεύτερο και κανένα να του γράφει, γιατί δεν έχει ούτε γραμματέα η Πολοδομία της Μήλου, η οποία βγάζει άδειες για να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη, τη σωστή ανάπτυξη που έχουμε στα νησιά, προκειμένου να το λύσουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τι θέλουνε να πάνε να κάνουν και το γραφτιά, δεν γίνεται. Τι σας πρέπει είπε? Να καταλάβουνε κάτι. Όχι, πρέπει να καταλάβουνε κάτι. Ή θα στέλνουνε κόσμο στα νησιά να βοηθάνε τους δημάρχους και τις υπηρεσίες. Γιατί θέλουν να το κάνουν, να το προσωποποιούνε. Να στέλνουν στις υπηρεσίες ανθρώπους, να μπορούν να βοηθήσουνε. Όχι να έχει Μήλος 4 νησιά με μια πολεοδομία, με μια πολεοδόμηση η οποία έχει γίνει λάστιχο αυτή τη στιγμή. Και κρεμούν και 500 πράγματα στο κεφάλι της, ο καθένας γράφει τα δικά του σε κάθε νησί, γιατί λέει ο διπλανός δεν σήκωσε τον τουβάρι ένα μέτρο και δεν ήρθε να δει τι έγινε, ναι, και να λύσει όλο το πρόβλημα. Να καταλάβουν κάτι, θέλουν να το κάνουν, ναι, μαζί τους είμαστε. Τι είπε ο κύριος Φάμελος όταν το είπατε αυτό στην ΚΕΔΕ, τι είπε? Του είπα λοιπόν στην ΚΕΔΕ ότι ξέρετε κάτι, του είπα κατά λέξη και μπορείτε να τα πάρετε, ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα γίνεται θέμα... σαν κοροϊδίας, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν θυμάμαι ακριβώς πως ήταν, όταν δεν έχουν πάρει χαμπάρι οι άνθρωποι τι κάνουμε. Ένα, εγώ έκανα στη Μήλο 2 συγκεντρώσεις με σύμβουλο του Δήμου εξωτερικό προκειμένου να ενημερώσω τον κόσμο. Και δεύτερο και σπουδαιότερο, γιατί στις Κυκλάδες όταν δεν υπάρχει αυτό? Τι, βάρτε κάτω να το δούμε. Και όταν μου είπε ότι ξέρεις κάτι, Μήλος δεν έχει φτιάξει, λέω πώς θα τα κάνει η πολεοδόμησα ένα κοριτσάκι για 4 νησιά. Όταν ουρλιάζω και φωνάζω, όχι μόνο σε εκείνους, και στους προηγούμενους και στους επόμενους θα φωνάζω. Ότι στείλτε μου έναν υπάλληλο να βοηθήσει τον ένα υπάλληλο. Ναι. Τουλάχιστον ένα υπάλληλο, ένα νησί, φέρτε μου. Δηλαδή, επί της ουσίας λέτε και τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχετε τη δυνατότητα, έτσι? Πώς θα το κάνω, ναι, πώς θα το κάνει, δηλαδή τι θα πρωτοκάνει ένας? Μάλιστα. Πού θα πρωτοπάει ο ένας, θα κοπήσα 4? Ναι, ναι. Έχετε επανέλθει και εγγράφος για αυτό το ζήτημα προς το Υπουργείο?
Δεν έχω στείλει έγγραφο, ναι. Γιατί τώρα από ό,τι είπατε προχτές έβγαιναν τα χαρτιά και έλειπα, είχαν τα σήματα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να στείλει και έγγραφο, γιατί τα λόγια, ξέρετε, είναι αέρας, φεύγουν, ενώ τα έγγραφα πολύ, μένουν. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και γυρίζοντας στη Μήλο θα ετοιμάσω ένα έγγραφο το οποίο όλα αυτά να τα λέει και να μεταφέρω ακριβώς το γιατί κλίμα. Γιατί να σας πω κάτι, πιστεύω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή λέτε μία πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι εσείς με 4 νησιά συνολικά να έχει στην ευθύνη της η πολεοδομία της Μήλου, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που ζητάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και να δώσει... Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στο κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη, να ξέρετε. Ναι. Εγώ κοιτάζω αυτό. Βέβαια, πού να προλάβει. Πού να προλάβει. Δεν έχει γραμματέα, το καταλαβαίνετε. Ναι. Να εκδώσει άδειες, να πάει να κάνει αυτοψίες, να πάει να κάνει ελέγχους. Τι να πρωτοκάνει. Τίποτα δεν προλαβαίνει. Πηγαίνει. Είναι και ένα αξιότητα σας στην καταγωγή Χωριανοπούλου λέγεται. Πηγαίνει το κορίτσι αυτό στις 5.30 ώρα το πρωί στο γραφείο του και φεύγει το βράδυ. Θα τρελαθεί στο τέλος. Και τους στέλνουμε χαρτιά και μας κορυδεύουν και γελάνε. Έχετε κάνει αίτημα για πρόσληψη και άλλου προσωπικού, έστω και εποχικού, έστω δηλαδή με σύμβαση? Να πάει ένας άνθρωπος με σύμβαση 2 μηνών να κάνει τι, σαν να μάθει που είναι οι φάκελοι, θα πρέπει να φύγει. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, το έχω βάλει σε συνέδρια, έχω πάει σε υπουργεία, φωνάζω, βουλιάζω, πάω να κλείσω την πολεοδομία. Απ' την άλλη σκέφτομαι, αν την κλείσω, τι κακό θα κάνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν, γιατί ξέρετε οτιδήποτε και να γίνει, ναι. Ακόμα και δημόσιο έργο, πρέπει να πάρουμε άδειες μικρής κλίμακας, δηλαδή γραφειοκρατία φουντώνει αντί να μαζεύεται. Μάλιστα. Είναι τραγικά όλα αυτά, είναι τραγικά. Όχι τραγικά, είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Ναι. Και αν πράγματι κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν, να κοιτάξουν αυτά και να αφήσουν έξω τα τραπέζια. Μάλιστα. Υπάρχει ουσία, έτσι, και όχι... ναι. Λοιπόν, www.takeaphrodite.home.gr για... Να επιστρέψει, να επαναπατριστεί στη Μήλο η Αφροδίτη της Μήλου. Ετοιμάζεται το κτίριο με ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε ένα ιστορικό κτίριο, το Σχολείο Θηλαίων της Μήλου, για να φιλοξενήσει το 2020 τουλάχιστον, να πούμε εμείς, ξανά αυτό το θεσπέσιο, τι να πω, άγαλμα που κοσμεί αυτή τη στιγμή το Λούβρο των Παρισίων. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δαμουλάκη. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Εύχομαι καλή επιστροφή και καλή δύναμη για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τα λύσουμε. Μακάρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σας.